Αυτή τη στιγμή τον εργοτέλη, τον συγγνώμη, τον όφη τον ζηλεύω. Είχα να τον ζηλέψω από την εποχή του, 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 του του Θόδρου Βαρνογιάννη. Και ξέρετε, τότε ήταν και κάπω το ιδιοκτησιακό καθεστώ, ήταν εθολό, ήταν ασαφέ, οπότε ήταν και κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, εγώ ως εργοτελήτη, δεν τον φθονώ, τον ζηλεύω. Ο Όφη έχει μπει σε μια εξαιρετική πορεία. Είναι πάρα πολύ τυχερό που βρήκε ένα χρηματοδότη, ένα επενδυτή όπω ο Μιχάλης Ομπούσης. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα όπω έχουν και ο Μιχάλης Ομπούση είναι πολύ τυχερό που βρήκε τον, τον Όφη. Έτσι. Ε, πήρε ένα μαγαζί γωνία και το πήρε από όσο ξέρω πολύ φθηνά. Τα χρέη του δεν ήταν πολύ περισσότερα από τα σημερινά του εργοτέλη. Έτσι. Και σκεφτείτε δηλαδή ότι ακούγεται ότι ο Μιχάλη ο όταν πήρε τον Εργοτέλ, τον, τον Όφη, την Πάε Όφη, ανέλαβε χρέη περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και τώρα από μένα περιμένει ο κόσμο του, του να επιστρέψω στον, στον, στο, στον, στον Εργοτέλη, αλλά βάζοντα χρέη 1 εκατομμύριο <Στονίκρα> σε ένα <στονίκρα> μικρότερο μέγεθο και στη Super League 2. Όχι στην 1. Λοιπόν, ο Μιχάλη ο ήταν τυχερό κι αυτό που πήρε ένα μαγαζί γωνία στη Super League 1 και με ένα χρέο, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω να ήταν, ήταν ένα πολύ καλό deal για αυτόν. Όμω ήταν και μία, ήταν πολύ τυχερό από ό,τι είχε αποδειχθεί και όφη. Πέτυχε ένα σοβαρό άνθρωπο, ένα σοβαρό ευκατάστατο επενδυτή, ο οποίο έχει και αυτό την έχει σιγά σιγά ψωνίσει, όπω την ψωνίζουμε λίγο πολύ όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ε, Εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθή. Δεν, δεν τον γνωρίσω. Θέλω να τον γνωρίσω. Θεωρώ ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει του κατάλληλου ανθρώπου στι κατάλληλε θέσει. Έχει τον κατάλληλο ιδιοκτήτη πρόεδρο έχει τον κατάλληλο διευθύνων σύμβουλο. Ο Μινάσο Λισάνδρου είναι φίλο μου. Ε, με βοήθησε πολύ όταν ε, πρωτού αναλάβω την Προεδρία του Εργοτέλη το 2016 με τι νομικέ και ποδοσφαιρικέ γνώσει του. Είναι, ένα, είναι ο κορυφαίο εν ενεργεία τεχνοκράτη παράγοντα, ποδοσφαιρικό τέλεχο. Στην Ελλάδα. Είναι μια πολυτέλεια για Όφη και γενικά, νομίζω ότι είναι πολυτέλεια γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε, έχει τον Λεωνίδα Παπασυλάκη που είναι από του κορυφαίου ε, στην Ελλάδα, στην επικοινωνία. Ο άνθρωπο που μα έκανε εκποδαρικό φέτο στο δοξόου. Ο Λεωνίδα είναι εξαιρετικό στο στο, κομμάτι, στο εμπορικό κομμάτι και το επικοινωνιακό. Έχει τους, το Γιώργο Γιάννη Σαμαρά, την οποία για τι ποδοσφαιρικέ του γνώσει δεν είμαι ο τελευταίο που θα μπορούσα να πω κάτι και έχει και τον Νίκο Ντονόμπλια, τον προπονητή, ο οποίο είναι πραγματικά ένα σύγχρονο προπονητή, ένα μάνατζερ. και σε όλα αυτά έρχεται και ο κόσμο του Όφη, ο οποίο είναι, είναι, είναι πολύ, είναι δυναμικό, είναι κοντά στην ομάδα. Ε, Παθιασμένο. Παθιασμένο πολύ. Εντάξει, Επίσης. Λίγο περισσότερο ο Γκρινιάρη και απαιτητικό. Κάποιε φορέ νομίζω ότι αδικούν τους, ο, τους, τους του παράγοντε του Όφη, όχι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα. Ε, ο, ο όφη έχει γήπεδο. Έχει ένα καταπληκτικό προπονητικό κέντρο το οποίο τώρα και με τη βοήθεια τη περιφέρεια και πολύ καλά κάνει ο Περιφερειάρχη που βοήθησε και βοηθάει, εξυγχρονίζεται ακόμα περισσότερο. Ο, ο Όφι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει επίπεδο. Ε, έχει όλε τι προποθέσει να πάει, να, πάει πολύ ψηλά. Υπάρχει μια, εμπνε, εμπνε, ετσι, ακτινοβολή, υπάρχει μια υγεία. Και όταν υπάρχει μια υγεία εκτό γηπέδου, αυτό θα φανεί αργά και στον αγωνιστικό χώρο.